Του Χριστού, αδελφοί, συνεχίζουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης. Είμαστε στη σελίδα 709, κεφάλαιο λάμτα ζήτα, 37 κεφάλαιο, σελίδα 709 από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και βασίλευσε Σεδεκίας ο βασιλεύς, ο υιός του Ιωσίου Αντιχονίου, Ιού του Ιωακήμ, τον οποίον Ναβουγοδονόσορ, ο βασιλεύς Βαβυλώνος, κατέστησε βασιλέα εν τη γη Ιούδα. Και δεν ήκουσεν αυτός και οι δούλοι αυτού και ο λαός του τόπου τους λόγους του Κυρίου, τους οποίους ελάλησε δια Ιερεμίου του προφήτου. Και απέστειλεν ο βασιλεύς Εδεκίας τον Ιεουχάλ, υιόν του Σελεμίου, και τον Σοφονίαν, υιό του Μαασίου, τον ιερέα προς Ιερεμίαν τον προφήτη, λέγον: «Δεήθητη παρακαλώ υπέρ ημών, προς Κύριον των Θεών ημών, ο δε Ιερεμίας εισήργετο και εξήργετο μεταξύ του λαού και δεν είχον βάλει αυτόν εις φυλακήν. Και εξήλθε το στράτευμα του Φαραώ εκ της Αιγύπτου, και ότε οι Χαλδαίοι οι πολιορκούντες στην Ιερουσαλήμ ήκουσαν την φήμη αυτών, ανεχώρησαν από Ιερουσαλήμ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιερεμία τον προφήτη λέγον: Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ: Ούτω θέλετε η προς τον βασιλέα του Ιούδα, ως της απέστειλε ημάς προς εμέ, δια να με ρωτήσετε, ιδού το στράτευμα του Φαραώ το εξελθόν εις βοήθεια ημών, θέλει επιστρέψει στη γη αυτού την Αίγυπτον. Και οι Χαλδαίοι θέλουσιν επαναστρέψει και πολεμήσει κατά της πόλεως ταύτης, και θέλουσι κυριεύσει αυτήν και κατακάψει αυτήν εν πυρή. Ούτω λέγει Κύριος, μην πλανάστε, λέγοντες οι Χαλδαίοι εξάπαντος θέλουσι να πέλθει αφημών, επειδή δεν θέλουσι να πέλθει, διότι και αν πατάξετε άπαντο στράτευμα των Χαλδαίων, το οποίο σας πολεμεί, και να απολυφθώσει πεπληγωμένη την ΕΣ μεταξύ αυτών, ούτε θέλουσι σηκωθεί έκαστος εκ της σκηνής αυτού και κατακάψει την πόλη ταύτην εμπειρή. Και ότε το στράτευμα των Χαλδαίων απήλθεν από Ιερουσαλήμ δια των φόβων του στρατεύματος του Φαραώ, τότε εξήλθεν ο Ιερεμίας εξ Ιερουσαλήμ, δεν υπάγει στην γη Βενιαμίν, ώστε να υπεκφύγει εκείθεν μεταξύ του λαού. Και ότε αυτός ήλθεν εις την πόλη Βενιαμίν, εις την πύλη Βενιαμίν, ο αρχηγός της φρουράς ευρίσκεται εκεί, του οποίου το όνομα ήτο Ιρεΐας, υιός του Σελεμίου, υιού του Ανανίου, και επίασεν τον Ιερεμίαν τον προφήτη λέγον: «Συ προσφεύγεις προς τους Χαλδαίους». Και είπεν ο Ιερεμίας: «Ψεύδος είναι. Εγώ δεν προσφεύγω προς τους Χαλδαίους», πλην δεν ήκουσεν αυτόν, και επίασεν ο Ιρεΐας τον Ιερεμίαν και έφερεν αυτόν προς τους άρχοντας. Και οργίστησαν οι άρχοντες κατά του Ιερεμίου και επάταξαν αυτόν και εφυλάκισαν αυτόν εν τη οικία Ιωνάθαν του γραμματέως, διότι ταύτην είχον κάμει δεσμοτήριον. Ότε δε ο Ιερεμίας εισήλθεν εις τον λάκον και εις τα σκρύπτας και κάθισεν ο Ιερεμίας εκεί πολλάς ημέρας, τότε απέστειλε ο Σεδεκίας ο βασιλεύς και έλαβε αυτόν, και ρώτησε αυτόν ο βασιλεύς κρυφίως εν τη οικία αυτού και είπε: «Είναι λόγος παρακυρίου?» Και ο Ιερεμίας είπε: «Είναι». Και είπε: «Εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος θέλεις παραδοθεί?» Και είπε ο Ιερεμίας προς τον βασιλέα Σεδεκίαν: «Τι μάρτησα είσαι, είσαι στους δούλους σου ή στον λαόν τούτον και με βάλατε στο δεσμοτήριον? Και πού είναι οι προφήτες σας, οι προφητεύσαντες σε εσάς λέγοντες: Ο βασιλεύς Βαβυλώνος δεν θέλει ελθεί εφ' ημάς και επί την γη ταύτην? Δια τούτο άκουσον τώρα παρακαλώ, Κύριέ μου βασιλεύ, ας γίνει δεκτή παρακαλώ η δέησής μου ενώπιόν σου, και μη με επαναστρέψεις εις την οικίαν Ιωνάθαν του γραμματέως, δια μην αποθάνω εκεί». Τότε προσέταξον ο βασιλεύς Σεδεκίας και εφύλατον τον Ιερεμίαν εν τη αυλή της φυλακής, και έδωνε σε αυτόν καθημέραν ο λίγων άρτων εκ των αρτοπολίων, έως σου εξέλιπε όλος ο άρτος της πόλεως, και έμεινε ο Ιερεμίας εν τη αυλή της φυλακής. Και ήκουσεν Σεφατίας ο υιός του Ματθάτ, και Γεδαλίας ο υιός του Πασχόρ, και Ιουχάλ ο υιός του Σελεμίου, και Πασχόρ ο υιός του Μαλχίου, τους λόγους τους οποίους Ιερεμίας ελάλησε προς πάντα το λαόν λέγον: «Ούτω λέγει Κύριος, ως της κάθεται εν τη πόλη ταύτη θέλει αποθάνει υπό μαχαίρας, υπό πίνης και πολεμού, αλλά ως της εξέλθει προς τους Χαλδαίους θέλει ζήσει, και η ζωή αυτού θέλει είστε ως λάφυρον εις αυτόν και θέλει ζήσει,
ούτω λέγει Κύριος. Η πόλη αυτή θέλει εξάπατος παραδοθεί στην χείρα του στρατεύματος του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει κυριεύσει αυτήν. Και είπαν οι άρχοντες προς τον βασιλέα: ας θανατωθεί παρακαλούμεν ο άνθρωπος ούτος, διότι εκλεί ούτω τα σχήρας των ανδρών των πολεμιστών, των απολυφθέντων εν την πόλη ταύτη και τα σχήρας παντός του λαού λαλών προς αυτούς τιούτους λόγους. Διότι ο άνθρωπος ούτος δεν ζητεί το καλόν του τόπου τούτου, αλλά το κακόν. Και είπε ο Σεδεκίας ο βασιλεύς: ιδού εις την χείραν σας είναι, διότι ο βασιλεύς δεν δύναται ουδέν εναντίον σας. Τότε έλαβαν τον Ιερεμίαν και έριψαν αυτόν εις τον λάκον του Μαλχίου, ιού του Αμέλεχ, τον εν τη αυλή της φυλακής, και κατεβίβασαν τον Ιερεμίαν διασκηνίων, και εν το λάκο δεν είναι το είδωρ, αλλά βόρβορος. Και εχώθη ο Ιερεμίας εις τον βόρβορον, και ότι ήκουσεν αυδέ Μέλεχ ο Αιθίωπς εις τον Ευνούχον, ο εν τη οικία του βασιλέως, ότι έβαλον τον Ιερεμίαν εις τον λάκον, ενώ ο βασιλεύς εκάθητο εν την πόλη Βενιαμίν, εξήλθεν ο αυδέ Μέλεχ εκ της οικίας του βασιλέως και ελάλησε προς τον βασιλέα λέγον: Κύριέ μου βασιλεύ, οι άνθρωποι ούτι έπραξαν κακά εις όσα έκαμον εις τον Ιερεμίαν τον προφήτην, τον οποίον έριψαν εις τον λάκον. Και αυτός θέλει αποθάνει υποπίνης εν το τόπο όπου είναι, διότι δεν είναι πλέον άρτος εν την πόλη. Και προσέταξον ο βασιλεύς τον αυδέ Μέλεχ τον Αιθίωπα λέγον: λάβε εντεύθεν 300 ανθρώπους μετά σου και να βίβασον τον Ιερεμίαν τον προφήτην εκ του λάκου πριν αποθάνει. Και έλαβεν ο αυδέ Μέλεχ τους ανθρώπους μεθε αυτού και εισήλθεν εις την οικίαν του βασιλέως υπό των θησαυροφυλάκιων και εκείθεν έλαβε παλαιά ράκι και παλαιά σε σιπότα από φόρια και κατεβίβασεν αυτά διασκηνίων εις τον λάκον προς τον Ιερεμίαν. Και είπε προς τον Ιερεμίαν αυδέ Μέλεχ ο Αιθίωπς: βάλε τώρα τα παλαιά ράκι και τα σεσιπότα από φόρια υπό τα σμασκάλα σου υπό κάτω των σκηνίων. Και έκαμε ο Ιερεμίας ούτω και έσυραν τον Ιερεμίαν δια των σκηνίων και ανεβίβασαν αυτόν εκ του λάκου και έμεινε ο Ιερεμίας εν τη αυλή της φυλακής. Αμήν. Ήλθε ο καιρός που είχε προφητεύσει ο Θεός ότι θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ και ο λαός του Ιούδα εξαιτίας των παραβάσεων, των ανομιών και της αποστασίας τους. Βέβαια ο Θεός όταν προλέγει καταστροφή, προφητεύει καταστροφή, έχει πάντοτε έτοιμη και τη διέξοδο. Πώς ο άνθρωπος θα ξεφύγει από την κρίση του Θεού, η οποία δεν προέρχεται επειδή ο Θεός το θέλει, αλλά επειδή ο άνθρωπος εξέλεξε οδό, δρόμο, ζωή, τελείως διαφορετική από αυτήν που θέλει ο Θεός. Και όταν ο άνθρωπος φεύγει από την παρουσία του Θεού, τότε ο Θεός δεν τον τιμωρεί, αλλά δεν μπορεί να τον προστατεύσει. Δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Και βέβαια, επειδή δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει, να μετανοήσει και να σωθεί, γι' αυτό και πάντοτε αφήνει διέξοδο. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, εκείνο που σήμερα πρέπει να δούμε είναι πώς βλέπουν οι άνθρωποι τις ευκαιρίες που δίνει ο Θεός προς σωτηρία. Γιατί η διέξοδος την οποία είπαμε είναι οι ευκαιρίες που δίνει ο Θεός και πρώτη και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πολλωστή, αλλά κάποια στιγμή έρχεται και η τελευταία. Τώρα φτάσαμε στο τέλος. Βασιλιάς στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ είναι ο Σεδεκίας, τον οποίο βασιλιά έκανε ο Ναβουχοδονόσορ. Και τουλάχιστον με ανθρώπινη σκέψη και λογική θα έπρεπε αυτός ο άνθρωπος, αν όχι να φερθεί πιστός στο Θεό, αλλά να φερθεί πιστός στον Ναβουχοδονόσορα. Όταν τον έκανε βασιλιά, γύρω από την Ιερουσαλήμ ήταν τα στρατεύματα των Χαλδαίων. Και προς έκπληξη αυτών που πίστεψαν στα λόγια του Ιερεμία ότι η πόλη θα καταστραφεί και θα συντριφθούν οι πάντες από τον Ναβουχοδονόσορα, όταν εμφανίστηκαν τα στρατεύματα του Φαραώ, εγκατέλειψαν, το βάλαν στα πόδια, διέφυγαν τα στρατεύματα των Χαλδαίων. Άλλα είχε πει ο Θεός και άλλα έγιναν.
Ο Θεός είχε μιλήσει για τρομακτικές δυνάμεις και μάλιστα είχε απεκαλέσει τον Ναβουχοδονόσορα δούλο του και είχε πει ότι θα παραδοθούν όλα τα έθνη σε αυτόν. Και αυτό που βλέπουν τώρα οι Ιουδαίοι και ο Σεδεκίας είναι ότι μόλις εμφανίστηκαν τα στρατεύματα του Φαραώ, εξαφανίστηκαν τα στρατεύματα των Χαλδαίων. Και πάντοτε, μάλλον όχι πάντοτε, πολλές φορές ο Λόγος του Θεού μας φέρνει σε μεγάλα διλήμματα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ο προφητικός Λόγος του Θεού, στον οποίο καλά κάνουμε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, να προσέχουμε ως εις λίχνον φέγγοντα, μέχρι να ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Ένα παράδειγμα στην Καινή Διαθήκη, συγκλονιστικό παράδειγμα, ήταν ο θάνατος του Λαζάρου. Που όταν ασθενούσε, η Μάρθα και η Μαρία, οι αδελφές του, γνωρίζοντας ότι ο Ιησούς αγαπάει τόσο πολύ τον Λάζαρο, απέστειλαν και του είπαν, έλα να τον θεραπεύσεις. Και όταν γύρισαν οι απεσταλμένοι, ο Λάζαρος ήταν νεκρός, θα λέγαμε δεν πρόλαβε ο Ιησούς, αλλά το χειρότερο απ' όλα ήταν αυτά που τους είπε. Που είπε στη Μάρθα και τη Μαρία, τον συνάντησα αλλά μου είπε ο Κύριος ότι αυτή η αρρώστια δεν είναι προς θάνατο, αλλά είναι για τη δόξα, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Και όμως πέθανε. Σκεφτείτε την απογοήτευση της Μαρίας και της Μάρθας, που είχαν πιστέψει στον Ιησού Χριστό, ότι είναι ο Μεσσίας, ότι είναι ο Υιός του Θεού. Πώς διαψεύδεται και με το θάνατο του Λαζάρου, αλλά και με τα λόγια του Ιησού Χριστού, η πίστη τους. Και είναι φοβερό να χάσεις την πίστη σου. Ο Σεδεκίας είχε πιστέψει στα λόγια του Ιερεμίου. Γι' αυτό τον έστειλε και του λέει, πες μου τη γνώμη σου. Είδαν ότι είχαν φύγει, ότι είχαν εξαφανιστεί τα στρατεύματα των Χαλδαίων. Τι λέει ο Θεός? Και ο Ιερεμίας του είπε πράγματα πραγματικά αληθινά. Γι' αυτό να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, αδερφοί αγαπητοί, στα λόγια του Θεού. Στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Είναι αψευδής, δεν διαψεύδεται. Είναι γεγραμμένο, λέει ο Ιησούς Χριστός, και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Πολλές αλήθειες υπάρχουν στον κόσμο, αλλά μία είναι η απόλυτη αλήθεια. Μάλιστα ο ίδιος ο Λόγος του Θεού αποκαλείται υπερτάτη αλήθεια. Κάποιες φορές μπορεί να απογοητευόμαστε γιατί δεν καταλαβαίνουμε αυτό το οποίο σκοπεύει να κάνει ο Θεός. Ακόμη και να σκανδαλιζόμαστε. Θυμηθείτε κάποτε ο Κύριος στους μαθητάς του είπε, όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνια. Και οι σκέψεις ήρθανε, ανθρωποφάγους ψάχνεις να βρεις, και σκανδαλίστηκαν πολύ. Και πήγαν και στον Κύριο, λένε, σκανδαλίστηκαν πολύ και φύγανε, γιατί σκληρός είναι ο λόγος που είπες. Σκληρός είναι ο λόγος που είπες. Και ο Κύριος είπε, αν θέλετε και εσείς να φύγετε, φύγετε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για τον Απόστολο Πέτρο, που τότε ήταν Σίμων, ο γιος του Ιωνά, που είπε, Κύριε, να φύγουμε, αλλά σε ποιον να πάμε? Σύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Και αν και δεν κατάλαβαν τι εννοούσε, και το κατάλαβαν μετά από λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια, όταν ο Κύριος την τελευταία μέρα τους αποκάλυψε την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, που είναι ο άρτος και ο ίνος. Τότε κατάλαβαν. Εάν δεν καταλαβαίνουμε κάτι, δεν αφήνουμε το Χριστό. Περιμένουμε να μας το εξηγήσει. Και θα μας το εξηγήσει. Ένα είναι βέβαιον, ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθής. Ο Ιησούς Χριστός λέει πάντοτε την αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού έχει πάντοτε δίκιο.
Εάν κάτι δεν καταλαβαίνουμε, αν κάτι δεν μπορούμε να το δεχτούμε, δεν μπορούμε να το υποστούμε ακόμη, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού έχει άδικο. Αυτό σημαίνει ότι εμείς είμαστε σε αδυναμία. Ας πούμε, είναι και γραμμένο και πρέπει να το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, παραδείγματος χάρη, κάτι που είναι πολύ σοβαρό. «Ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάμνα αυτή να μοιχεύεται, και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός». Δηλαδή διαζύγιο δεν προβλέπεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, παρεκτός λόγου πορνείας, και δεύτερος γάμος, τρίτος γάμος δεν προβλέπεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί είναι μοιχεία. Όμως δεν είναι εύκολο να το δεχτεί ο άνθρωπος, γι' αυτό τι λέει ο Χριστός. Όταν το ξώνει μαθητέ, λέει, τότε δεν μας συμφέρει να παντρευτούμε. Αν είναι να παντρευτούμε μόνο μια γυναίκα και τελειώσαμε, δεν μας συμφέρει. Και του είπε, σου απάντησε ο Χριστός, ότι δεν είναι δεδομένο σε όλους αυτό, αλλά μόνο εις όσους είναι δεδομένο. Γιατί υπάρχουν ευνούχοι που ευνουγίστησαν από τους ανθρώπους. Αλλά υπάρχουν και ευνούχοι που ευνουχίστησαν για τη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αναγεννηθεί, βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, έλθει σε επίγνωση της αληθείας, τότε μπορεί να καταλάβει, αλλά και το σημαντικότερο, να του δώσει ο Θεός χάρη να τακτοποιήσει και δύναμη να προχωρήσει. Και τότε ο άνθρωπος θα είναι ευτυχισμένος. Θυμάμαι, μια φορά είχε έρθει μια αδελφή, μητέρα, με την κόρη της, η οποία κορούλα της ήταν 19 χρονών, παντρεμένη και χωρισμένη. Και μου λέει, αδελφέ Γιώργο, θα μείνει απαντρευτή? Λέω, αδελφή, το τι θα κάνει, ο κάθε άνθρωπος είναι προσωπική του δουλειά. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού λέει, ναι, θα συνεχίσει έτσι. Λέει, μα θα αντέξει? Λέω, αν πιστέψει και θα κάνει χάρη ο Θεός και θα τακτοποιήσει τα πράγματα και θα της δώσει δύναμη το Πνεύμα το Άγιο για να προχωρήσει. Οι αδελφοί αυτοί λυπήθηκαν. Τους είπα, να ξέρετε όμως ότι αυτά που λέω σε εσάς τα λέω με πόνο, αλλά τα ίδια θα έλεγα και στην κόρη μου. Τα ίδια θα έλεγα σε όλους. Αλλά να εμπιστευτούμε το Θεό. Εμπιστευτείτε το Θεό. Να δείτε τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Δεχτείτε αυτό που θέλει και εμπιστευτείτε σε αυτό που μπορεί. Γιατί τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Αυτό που εσύ λες δεν γίνεται, ο Θεός λέει είναι πολύ απλό. Πολύ απλό. Πώς? Δεν ξέρω. Ένα ξέρω, ότι ο Θεός αγαπάει. Και αγαπάει τον άνθρωπο. Τόσο πολύ τον αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο που δεν λυπήθηκε τον Υιό του το μονογενή. Και τον έστειλε θυσία. Τώρα ο άνθρωπος πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του. Και κάθε ένας παίρνει τις αποφάσεις τις δικές του. Και μακάριος ο άνθρωπος που παίρνει αποφάσεις και είναι σύνομες, σύμφωνες με το Λόγο του Θεού. Γιατί αυτός θα απολαύσει την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Θα την απολαύσει τελικά. Όμως μερικές φορές ο Λόγος είναι σκληρός. Δεν χωνεύεται. Μόνο αν πιστεύσεις ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και δεν υπάρχει τίποτα δύνατο σε Αυτόν. Θυμάμαι μια φορά είχα βρεθεί σε μια τρομακτικά δύσκολη θέση. Δεν ξεπερνιότανε με τίποτα. Σε τέλειο και απόλυτο αδιέξοδο. Και πήγα και προσευχήθηκα. Και είπα, Χριστέ μου, χάνομαι. Και εκεί προσευχόμουν να μου δείξει μια όραση ο Θεός. Ένα βουνό τεράστιο, αλλά βρώμικο βουνό, από μπάζα ήτανε. Και έπρεπε εγώ να το προσπεράσω. Είπα, θα πάω από δεξιά, αλλά δεν είχε τέλος.
Είπα θα πάω αριστερά, αλλά δεν είχε τέλος. Είπα θα σκαρφαλώσω. Ήταν πολύ ψηλό. Και τότε στάθηκα από μακριά. Σήκωσα τα χέρια μου και είπα, Κύριε, τι μπορείς να κάνεις? Και εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ένα χέρι, μια χερούκλα, και κάνει έτσι και παίρνει όλο το βουνό από μπροστά μου και μου λέει, περνά. Και το είδα μετά και γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Τι είναι το όρος αυτό μπροστά στο Ζωροβάβελ? Παιδιάς. Δεν είναι εύκολο όμως να πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός κάνει τα αδύνατα δυνατά. Δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να δεχτεί ότι τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό, αλλά και εις τον πιστεύοντα. Γι' αυτό και ο Ιερεμίας το λέει. Ο Σεδεκίας το ακούει με προσοχή. Το πιστεύει, δεν το πιστεύει. Αλλά το ότι το πιστεύει, δεν το πιστεύει, δεν έχει καμία σχέση με το πιστεύω. Είναι ίδιο στο να μην το πιστεύω. Το αποτέλεσμα είναι να τα ακούσει, να μην πει τίποτα και να αφαιθεί έρμεο, και αυτό είναι το επικίνδυνο, αδελφοί αγαπητοί, έρμεο στους άπιστους, στο Λόγο του Θεού, άρχοντές του. Γιατί καθένας έχει τους άρχοντές του, το περιβάλλον του δηλαδή, που τον επηρεάζει. Ο άντρας έχει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τους συναδέλφους του, τους φίλους του, τους συγγενείς του. Και έτσι όταν ο Ιερεμίας πάει να φύγει από την πύλη Βενιαμίν, έρχονται οι άρχοντες, το συλλαμβάνουν και τον φυλακίζουν. Και μάλιστα τον κατηγορούνε, πας να φύγεις στους Χαλδαίους. Αμήνεται με τα λόγια. Αλλά το αποτέλεσμα είναι μηδενικό. Το βάλα φυλακή. Εκεί στη φυλακή επιμένει ο Σεδεκίας και επανέρχεται. Υπάρχει λόγος Θεού για μένα. Θέλει, αλλά όχι με όλη του την καρδιά. Πιστεύει, αλλά όχι με όλη του την καρδιά. Ενδιαφέρεται για το Λόγο του Θεού, αλλά όχι με όλη του την καρδιά. Γιατί έχει εξουσία, αλλά δεν τη χρησιμοποιεί. Φοβάται. Και ο φόβος είναι κόλαση. Η τελεία αγάπη στο Θεό έξω διώκει το φόβο, λέει ο Λόγος του Θεού. Και όταν τον ρωτάει για δεύτερη φορά, υπάρχει Λόγος Θεού για μένα? Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αδελφοί αγαπητοί, να το ρωτάμε. Εσύ Κύριε τι λες? Εγώ λέω, οι άλλοι λένε. Εγώ σκέφτομαι, οι άλλοι σκέφτονται. Εσύ τι λες? Και η απάντηση του Ιερεμία ήταν πάλι απόλυτη. Εις την χείραν του βασιλέως της Βαβυλώνος θα παραδοθείς. Και απευθύνεται και για τον εαυτό του. Τι αμάρτησα και με βάλανε στη φυλακή? Τι έκανα εναντίον σου? Τι έκανα εναντίον των αρχόντων σου? Και τι έκανα εναντίον του λαού σου? Όμως ο Σεδεκίας δεν παίρνει θέση. Είναι σαν τον άνθρωπο ο οποίος ξέρει τι να κάνει, ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά φοβάται το περιβάλλον του. Λέει, τι θα πούνε αν έρθω στην εκκλησία και με δούνε μέσα? Και αρχίζει μετά ο διάβολος και του δημιουργεί, αλλά και το μυαλό του του δημιουργεί φοβίες. Θα με απολύσουν από τη δουλειά. Θυμάμαι όταν πρωτομπήκα στην εκκλησία, η μητέρα μου επαναστάτησε. Την αγαπούσα πολύ βέβαια, όπως όλοι μας τις μητέρες μας, και είχε την καρδιά της, ήταν πάντοτε άρρωστη. Όταν έμαθε λοιπόν, και πως το έμαθε, ήρθε ένας ξαδερφός μου και μου λέει, και της λέει, το ξέρεις θιά ότι ο γιος σου έγινε αιρετικός? Άντε του λέει, άσε με ίση, ο γιος μου δεν είναι αιρετικός. Λέει, το ξέρεις, λέει, ότι δεν πηγαίνει στην Τίνο? Ρώτησε τονε. Μου λέει, Γιώργο, δεν πηγαίνει στην Τίνο? Λέω, όχι. Είδες που στο είπα, αιρετικός είναι. Ήρθε σπίτι, Γιώργο μου έγινες αιρετικός? Δεν προσκυνάς τις εικόνες? Λέω, όχι.
Και τις πατάς. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να τις πατήσω τις εικόνες. Δεν τις προσκυνάω, το Χριστό προσκυνάω. Μου λέει, αν ξαναπάς σε αυτή την εκκλησία θα πεθάνω. Πω, πω. Το πήρα πολύ σοβαρά. Θα πεθάνεις. Και πράγματι ήταν πολύ άρρωστη. Και το έχω κρίμα στο λαιμό, μα πεθάνει η μάνα μου. Λέω, εντάξει, να μην πάω στην εκκλησία, πάω κρυφά. Και πράγματι το βράδυ παίρνω τη γραφή, την κρύβω και φεύγω και πάω στην εκκλησία. Μπαίνω μέσα στην εκκλησία και ακούω κήρυγμα. Ήταν ο αδερφός ο Λουής. Όταν πρώτο μπήκα στην εκκλησία, μου είπε η μάνα μου, ξαναπά στην εκκλησία αυτή, θα πεθάνω. Να, εγώ είναι αυτή. Λέω, εμένα μου μιλάει ο Κύριος τώρα. Και δεν είχα και εμπειρία, σου μιλάει ο Θεός. Να, είναι αυτή. Και είπα εγώ, μάνα, θα πηγαίνω εγώ στην εκκλησία, εσύ όχι μόνο δεν θα πεθάνεις, αλλά θα σε ευλογήσει ο Θεός, θα ζήσεις πολλά χρόνια και θα πας και στον ουρανό στο τέλος. Και όπως της το είπα, έτσι έγινε, αδερφή. Πέταγα, έφυγα, λέω, έτσι είναι, τώρα θα δεις. Πάω λοιπόν σπίτι μου, έρχεται η μάνα μου, που είχες πάει στην εκκλησία. Δεν σου είπα, της λέω, μου λέει, δεν σου είπα ότι αν πας εκεί θα πεθάνω. Της λέω, άκουσα να σου πω, μάνα, εγώ στην εκκλησία θα πηγαίνω, εσύ δεν θα πεθάνεις, θα ζήσεις πολλά χρόνια και στο τέλος θα πας και στον ουρανό. Και περίμενα τώρα την επίθεση. Και μου λέει, α, έτσι είναι. Τα χάσα. Έτσι είναι, μου λέει. Έτσι είναι, ρε μάνα. Ε, καλά, πήγαινε, μου λέει τότε. Κοιτάξτε πώς, τι είχα δημιουργήσει στο κεφάλι μου. Και αυτά είναι αλήθεια. Φόβο. Γι' αυτό μη φοβόμαστε, αδερφοί. Ο Χριστός λέει, μη φοβού, μόνο πίστευε. Τι να πιστεύεις, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι παντοδύναμος, είναι πανάγαθος. Τα πάντα δύναται. Αλλά και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Πιστεύεις τούτο? Το δύσκολο δεν είναι να ενεργήσει ο Θεός στη ζωή μας. Το δύσκολο είναι να πιστέψουμε στην ενέργεια του Θεού. Να πιστέψουμε στην αγάπη του Χριστού. Να πιστέψουμε στη φροντίδα του Πατέρα μας του ουράνιου. Ο Σεδεκίας όμως ήταν χλιαρός. Δηλαδή, ναι μεν, αλλά μην τα χαλάσω και με το περιβάλλον μου, να μην τα χαλάσω και με τη γειτονιά μου. Και μετά από αυτό αρχίζουν οι φόβοι. Δεν μπορώ να επιβάλλω την άποψή μου. Είμαι πολύ αδύνατος για αυτούς. Ο χριστιανός δεν είναι αδύνατος. Γιατί ο Χριστός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αδυναμίας. Μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Δεν είναι δειλός ο χριστιανός. Ο Σεδεκίας έγινε δειλός. Γι' αυτό όταν άκουσαν οι άρχοντές του ότι κήρυξε ο Σεδεκίας και είπε, όποιος κάθεται στην πόλη αυτή θα πεθάνει από μαχαίρας, από πείνα και από λοιμό. Μόνο όποιος εξέλθει προς τους Χαλδαίους θα ζήσει και η ζωή αυτού θα είναι ως λάφυρον εις αυτόν και θα ζήσει. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Προδότης είναι. Και πολλές φορές αυτούς που κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού τους λένε οι άνθρωποι προδότες. Αυτοί δεν είναι προδότες. Αυτοί είναι πατριώτες. Γιατί φροντίζουν για τη σωτηρία του λαού. Ο Ιερεμίας θέλει να σωθεί ο Ιούδας. Οι Ιουδαίοι και οι άρχοντες και ο Σεδεκίας θέλει να σωθεί. Αλλά έλα που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί και έχουν τις απόψεις τους, τη γνώμη τους. Και όταν η γνώμη τους είναι αντίθετη από τα λόγια του ανθρώπου του Θεού, από τον προφητικό λόγο, τότε θυμώνουν κιόλας. Και όταν θυμώνουν γίνονται και σκληροί. Μέχρι θάνατο φτάνουν. Τα χειρότερα εγκλήματα και οι χειρότεροι βασανισμοί είναι εκκλησιαστικά θέματα. Και δεν μιλάω μόνο για τους αλλόθρησκους, όπως λέγονται, δηλαδή για άλλες θρησκείες, μουσουλμάνοι και λοιπά, που πραγματικά είναι σκληροί άνθρωποι, αλλά γίνονται πιο σκληροί οι χριστιανοί. Να πούμε για τις σταυροφορίες, να πούμε για τη νύχτα του Βαργίου Βαρθολομαίου,
να πούμε για τα συγχωροχάρτια, για τους ανθρώπους που καίγανε ζωντανούς. Η χειρότερη μορφή δικτατορίας ήταν η ιερά εξέταση. Οι χειρότερες μορφές κακίας των ανθρώπων βγαίνουν από θρησκευόμενους που δεν έχουν Χριστό. Έχουν θρησκεία, έχουν εκκλησία, Χριστό δεν έχουν. Και αν δεν έχουν Χριστό, δεν έχουν ούτε τον Πατέρα ούτε το Πνεύμα το Άγιο. Και τι έχουν τότε? Άλλα πράγματα. Να μην τα πούμε. Άλλα πράγματα. Και πώς ενεργούν? Με δρυμύτητα, με κακία, με σκληρότητα. Και τι αποφάσισαν? Λέει τέτοια πράγματα ο Ιερεμίας, ο προφήτης, προδότης, να εγκαταλείψουμε και να πάμε να προσχωρήσουμε στους Χαλδαίους. Ναι, τώρα δεν έχετε πια χρόνο να μετανοήσετε. Πέρασε ο χρόνος της μετάνοιας. Γιατί σε όλα, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει χρόνος, τρόπος και τέλος. Αρχή και τέλος. Μέχρι πρότινος ο Ιερεμίας, κήρυτε, μετανοήστε, επιστρέψε στο Θεό και ο Θεός θα σας ελεήσει και θα σας ευλογήσει. Πιο πολύ θυσίαζαν στο Βαάλ. Τώρα έφτασε ο καιρός να τους πει, μην επιμένετε να πολεμάτε με τον Αβγουδονόσορα. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας. Δεν μετανοήσατε, τέλειωσε ο καιρός της χάριτος. Πάλι όμως δίνει διέξοδο ο Θεός. Όσοι πάνε προσχωρήσουν στους Χαλδαίους θα ζήσουν. Θα κερδίσουν τη ζωή τους αλάφυρο. Και γιατί λάφυρο? Το λάφυρο είναι αποτέλεσμα πολέμου. Μα αφού τους λες να μην πολεμήσουν, ποιο λάφυρο? Το μεγαλύτερος πόλεμος είναι με τον εαυτό μας. Εκεί είναι ο μεγάλος και ο σκληρός πόλεμος. Να υποτάξω την καρδιά μου. Να δαμάσω το σώμα μου και να το δουλαγωγήσω. Ο μεγαλύτερος πόλεμος. Γιατί η καρδιά θέλει τα δικά της. Ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος και δεν μπορεί να τα δεχτεί. Δεν μπορεί. Θέλει τα δικά του. Και καθώς η καρδιά του ανθρώπου είναι βεβαιωμένα από το Λόγο του Θεού, απατηλή, περπάντα και ασφόδρα διεφθαρμένη, θέλει τα δικά της. Και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος του χριστιανού και του αναγεννημένου και του βαφτισμένου με Πνεύμα Άγιο. Κάθε χριστιανό, τελικά ποιον ακολουθείς? Ακολουθείς τις ορέξεις και τις επιθυμίες της καρδιάς σου που είναι απατηλή? Ακολουθείς τη λογική του μυαλού σου όπως τα βλέπεις και όπως τα σκέπτεσαι, ή ψάχνεις να βρεις, ζητάς, δοκιμάζεις να βρεις το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, το οποίο όταν το ζητήσει ο Θεός θα στο αποκαλύψει, θα στο φανερώσει. Δεν αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο στο σκοτάδι, ιδίως τον άνθρωπο που αγαπάει τον Χριστό, ιδίως τον άνθρωπο που επικαλείται το όνομα του Χριστού, είναι νόμος πνευματικός, απαράβατος. Όποιος πάσος της επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Και να έχουμε ένα τέτοιο όπλο στα χέρια μας, το να λέμε «Χριστέ μου σώσε με», και εμείς να προσπαθήσουμε να προσπαθούμε να σώσουμε τον εαυτό μας με τα χέρια μας. Να είναι φοβερό, αδερφοί. Δεν λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού «πίστευε και μη ερεύνα», ούτε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύττει «κισμέτ». Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύττει «να αγωνίζεσαι τον αγώνα τον καλό». Έχεις ένα αγώνα μπροστά σου. Και ο αγώνας ξεκινάει από το σώμα σου, από τη σάρκα σου, από τις επιθυμίες σου. Ο αγώνας του αγιασμού και της καθαρότητος. Μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου, λέει η Γραφή, είναι τέκνα Θεού. Και αν ζείτε κατά το Πνεύμα, να μάθετε να περπατάτε και κατά το Πνεύμα. Έχεις ένα άλλο αγώνα. Να περπατάς στον δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα. Όχι να περπατάς στον δρόμο που βρίσκεις μπροστά σου ή στον δρόμο που σ' αρέσει. Γιατί αν περπατήσεις στον δρόμο που σ' αρέσει και έχεις δύο πύλες, μία φαρδιά και μία στενή, τη φαρδιά θα διαλέξεις. Και αν βρεις έναν δρόμο, μία οδό τεθλιμένη και, ένα δρόμο ευρύχωρο και άνετο, την ευρύχωρη και την άνετη θα διαλέξεις.
Γιατί αυτό είναι το εύκολο. Αλλά αυτός ο δρόμος που μπαίνει από τη φαρδιά πύλη και είναι βρύχωρος, οδηγεί στην απώλεια. Ο άλλος ο δρόμος που έχει στενή πύλη, που δεν το διαλέγει κανείς, και τεθλιμμένη οδός, αυτός πάει στην αιώνια ζωή. Για να διαλέξει κάποιος τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό, μία είναι η αιτία να πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό η σωτηρία είναι διαπίστεως στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και όλοι οι άνθρωποι του Θεού, και στην Παλαιά και στη Διαθήκη, και Καινή Διαθήκη, μία προσευχή έχουν. Δίδαξον με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Υπάρχει ένας δρόμος προετοιμασμένος από το Θεό, προκαταβολής κόσμου, με έργα αγαθά, τα οποία ο άνθρωπος πρέπει να βρει και να περπατήσει για να φτάσει στο τέλος και να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ένδοξα, πλούσια δια των πυλώνων. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνο το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειο. Μην ξεχνάμε, αδελφοί, να λέμε: Κύριε, δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Και ακόμη, δίδαξέ με, Κύριε, του ποιήν το θέλημά σου. Αυτός είναι ο αληθινός χριστιανός. Αλλιώς είναι χριστιανούλης. Παίζει. Παίζει στα ριχά νερά, πλατσουρίζει. Και νομίζει ότι ο Θεός είναι μαζί του. Και είναι. Αλλά ο Θεός είναι μαζί του για να τον διορθώσει. Για να τον βοηθήσει να προσπεράσει τα ύδατα μέχρι τον αστράγαλο. Να φτάσει μέχρι τη μέση και να φτάσει και στα ύδατα του κολυμβήματος. Να φτάσει μέχρι τα βάθη του Θεού. Και στα βάθη του Θεού δεν μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί μόνο το Πνεύμα το Άγιο είναι που αποκαλύπτει τα μυστήρια του Θεού στους αγαπώντες Αυτόν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, για το Λόγο Του. Ευχαριστούμε τον Θεό για την Εκκλησία Του που είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Αλλά και αποκαλύπτεται ο Θεός ανάμεσα στο λαό Του. Και έτσι, λέγοντας, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα που θα πούμε τώρα, λέγοντας την αλήθεια του Λόγου του Θεού, ο Ιερεμίας βρέθηκε στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσε να βρεθεί άνθρωπος εκείνη την εποχή. Όταν πια είχαν έρθει ξανά οι Χαλδαίοι και πολιορκούσανε την Ιερουσαλήμ και τους Ιουδαίους, τον πήραν και τον έριξαν στη φυλακή και μάλιστα σε ένα λάκκο. Ο λάκκος μέσα είχε βόρβορο και θα ζούσε για λίγο καιρό. Όμως ο Θεός δεν τον είχε τον Ιερεμία να πεθάνει σε λάκκο. Μάλιστα, όταν τον κάλεσε σε νεαρά ηλικία, του είπε: όλοι θα έρθουν εναντίον σου, θα σε πολεμήσουν, αλλά μάθε ότι δεν θα υπερισχύσουν. Εγώ δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω, ούτε θα έρθει σε αμηχανία. Τον έβαλαν τώρα μέσα στο βόρβορο, στο λάκκο. Τώρα ποιος θα τον σώσει? Ο Σεδεκίας είπε: εγώ δεν έχω καμία δύναμη. Να, ο αδύναμος άπιστος, ή καλύτερα ο αδύναμος ο λιγόπιστος. Γιατί ο λιγόπιστος είναι το ίδιο αδύναμος σαν τον άπιστο. Πολλές φορές δε η άπιστη είναι πιο δυνατή. Ο λιγόπιστος είναι αδύναμος και λέει: εγώ πια δεν μπορώ να κάνω τίποτα με εσάς. Είστε πολύ πιο δυνατοί από μένα. Κάντε ό,τι θέλετε. Και τον έριξαν μέσα στο λάκκο, μέσα στο βόρβορο. Πουθενά βοήθεια. Η βοήθειά μου έχετε εκ του ουρανού, εκ του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Και είναι πολύ ωραίο, αδερφοί αγαπητοί, να περιμένουμε τη βοήθειά μας από τον Χριστό. Γιατί αλλιώς θα πυγμαχούμε στον αέρα, θα ματαιοπονούμε. Είπαμε, δεν πιστεύει στο κισμέτο χριστιανός, γιατί δεν το λέει ο Λόγος του Θεού. Ούτε στο πίστευε και μη ερεύνα. Αλλά πιστεύει στο ερευνάτε τας γραφάς. Και η μοίρα μου, η τύχη μου είναι στα χέρια μου εν το ονόματι του Ιησού Χριστού.
εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Ή άπιστος στο σκοτάδι, ή ολιγόπιστος στο φόβο, ή πιστός στη σωτηρία. Διάλεξε. Η επιλογή μας όμως δεν μπορεί να είναι σωστή εάν δεν πιστεύουμε απόλυτα ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τον πιστεύοντα. Και τώρα τι θα γίνει με τον Ιερεμία? Ο Θεός έχει μεριμνήσει και έχει έναν Αιθίωπα. Και ο Αιθίωπας έχει πιο πολύ δύναμη από τον ολιγόπιστο τον Σεδεκία. Ακούτε? Τον είδε, τον λυπήθηκε, τον αγάπησε και πάει στον Σεδεκία κρυφά και του λέει: «Βασιλιά μου, δεν είναι καλό αυτό που του κάνανε». Και ο Θεός φτιάχνει την καρδιά του Σεδεκία, του λέει: «Πάρε 30 άντρες και πήγαινε, ελευθερώσέ τον». Και πήγε πράγματι. Πάρα πολύ εύκολα. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει το έργο του Θεού. Αρκεί να βρεθεί ο άνθρωπος που έχει πίστη, ελπίδα και αγάπη. Πίστη για να ευαρεστεί πάντοτε το Θεό. Πιστεύεις στο Ευαγγέλιο του Χριστού, αδερφοί? Ελπίδα στον Χριστό και μόνο στον Χριστό. Για να είναι πάντοτε σαν το δέντρο, το περιφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Και αγάπη για να το συνδέει με το σύνδεσμο της τελειότητος, τον άνθρωπο του Θεού με τον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος του Θεού. Με το σύνδεσμο της τελειότητος. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Και αν αγαπάς τον Χριστό, σε αγαπάει και ο Πατέρας και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Το αποτέλεσμα. Τόσο εύκολα τον ελευθέρωσε ο Αβδεμέλεχ ο Αιθίωπας από το θάνατο τον αδελφό μας τον Ιερεμία. Οι άρχοντες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στο θέλημα του Θεού. Ο Σεδεκίας που είχε εξουθεί σία και μπορούσε να τον έχει και ελεύθερο, χρησιμοποιήθηκε από το Θεό, αλλά σωτηρία σε αυτόν δεν ήρθε. Σήμερα λοιπόν, τελειώνοντας, να πάρουμε μια απόφαση. Όχι άπιστη. Μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Προσοχή. Όχι λίγο πιστή. Όχι ολιγόπιστη. Γιατί τότε η αδυναμία σου, όχι η αδυναμία που λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν είμαι αδύνατος τότε είμαι δυνατός. Γιατί ποτέ δεν έχασε την πίστη του ο Απόστολος Παύλος. Αλλά η αδυναμία η προερχόμενη από την ολιγοπιστία σου θα σε καθιστά όλο και πιο αδύνατο και ο Θεός δεν θα μπορεί να αποκαλύπτεται, να αποκαλύψει σε σένα τη δόξα Του. Και ποιος είναι ο ολιγόπιστος? Αυτός που δεν μπορεί να έχει την ελπίδα του στο Χριστό και μόνο στο Χριστό, γιατί αυτά πάνε μαζί. Τώρα δεμένει πίστης, ελπής και αγάπη. Μπορείς να πιστεύεις χωρίς να ελπίζεις? Δεν γίνεται. Μπορείς να ελπίζεις χωρίς να πιστεύεις? Δεν γίνεται. Και μπορείς να αγαπάς χωρίς να πιστεύεις και να ελπίζεις? Δεν γίνεται. Τρία μένουν τώρα. Σε αυτά τα τρία θα μείνουμε, αδερφοί. Πίστης. Και όταν λέμε πίστη, εννοούμε πίστη. Και η πίστη δεν είναι να πιστεύσουμε έτσι αορίστος και αοράτος ότι ο Θεός είναι αληθινός, ότι ο Χριστός ανεστεί. Όχι, δεν είναι αυτό πίστης. Η πίστη είναι εμπιστεύομαι αυτόν τον οποίο απέστειλε ο Θεός, τον Ιησού Χριστό, στη ζωή μου. Του εμπιστεύομαι τη ζωή μου. Τα πάντα τα περιμένω από Αυτόν. Γιατί Αυτός είναι που θα με ευλογήσει με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, αλλά και εδώ στη ζωή αυτή θα μου χαρίσει ζωή και αυτή η εναφθονία. Πίστης. Αλληλούια. Και ελπίδα. Μια ελπίδα βεβαία και ασφαλή. Εμπιστεύομαι τον Ιησού Χριστόν και εμπιστεύομαι και τα λόγια Του. Αυτό είναι πίστης. Και ελπίδα. Ελπίζω ότι με αγαπάει τόσο πολύ ο Χριστός που ποτέ, σύμφωνα με το λόγο Του, δεν θα με αφήσει ούτε θα με εγκαταλείψει. Γιατί τα πάντα τα κρατάει στα χέρια Του. Δεν τα κρατάω εγώ, ούτε ο Φαραώ, ούτε ο Ναβουχοδονόσορ, ούτε η γυναίκα σου, ούτε ο άντρας σου, ούτε τα αφεντικό σου. Τα πάντα τα κρατάει στα χέρια Του ο Ιησούς Χριστός. Αλληλούια. Και εμπιστεύομαι Αυτόν που με αγάπησε με αγάπηση αιώνια. Αλλά και εγώ
θέλω να τον κάνω να χαίρεται. Δεν θέλω να κάνω να λυπείται το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο με εσφράγισε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Γι' αυτό με σέβας και με βλάβια, με φόβο Θεού, θέλω, βοήθησέ με να μπορώ Κύριε να κάνω πάντα το δικό σου θέλημα. Και τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριος να μας ευλογήσει και να μας χαρίσει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά του αληθινού χριστιανού. Πίστης, ελπής και αγάπη, μεγαλύτερα τούτον η αγάπη, και να ψάλουμε τον ύμνο 316.